Είμαι ο Νέας Σμύρνης, σας καλωσορίζω και ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε και είστε σήμερα μαζί μας. Θα επιδιώξουμε να έχουμε μια χαρούμενη βραδιά με ματινάδες, τραγούδια και χορούς. Για να ξεχαστούμε λίγο από τη σκληρή πραγματικότητα και να μην ξεχνάμε και τις ρίζες μας. Έχουμε κάνει τρία τμήματα. Ιωνία, μνήμες Ιωνίας και Ιωνικές γιορτές. Ιωνία, τα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου οίκει μας ο ελληνικός πολιτισμός. Και όταν λέμε πολιτισμό, εννοούμε το σύνολο των υλικών, πνευματικών και κοινωνικών επιτευγμάτων του κοινωνικού συνόλου. Πρώτοι κάτοικοι οι Έλληνες αναφέρονται γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. Μνήμες Ιωνίας, τώρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Από εφημερίδες του 1921 θα σας διαβάσω δύο μικρά κείμενα. 29 Ιουνίου 1921. Επανήλθε προεβδομάδως εκ Σμύρνης ο Πρωθυπουργός Γούναρης, κύριος Γούναρης. Την παρελθούσα πέμπτη επαναληφθησών των εργασιών της Εθνοσυνελεύσεως, ο κύριος Γούναρης προέβη εις δηλώσεις επί της τελευταίας διακοινώσεως των συμμάχων, εκθέσα στους λόγους διούς η Ελλάς ειρνήθη να δεχτεί τη μεσολάβηση αυτών προς ειρηνική διευθύνση του Ανατολικού Ζητήματος. Δύο μήνες αργότερα, 10 Αυγούστου 1921, ο Πρωθυπουργός Γούναρης ήταν στην Αγγλία για συνομιλίες, πολιτικές συνομιλίες. Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, Λόιντ Τζόρτζ, εις δηλώσεις του προς την Βουλή των Κοινοτήτων, εξεδήλωσε θερμά συμπαθίας προς την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι η συνθήκη των Ευρώ κατά ανάγκη πρέπει να αναθεωρηθεί υπέρ των Ελλήνων, μετά τα νέα της θυσίας, εις τας οποίας ούτε υπευλήθησαν. Συνέστησε όμως ο Άγγλος Πρωθυπουργός με τριοπάθεια στους Έλληνες πολιτικούς ή να μήποτε δια των υπερβολικών των διεκδικήσεων διαπράξουσι λάθος παρόμοιο προς εκείνο εις το οποίο παρεσύρθη η Βουλγαρία κατά το 1913 και το οποίο κατέληξε στον όλεθρο ναυτής. Ένα χρόνο αργότερα δεν ήταν συνοστισμός, ήταν σφαγή. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, καίγεται και το βιός μας. Ιωνικές γιορτές. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και μέρος της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης, τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού κ. Χατζατουρκιάν και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που και φέτος μας ενέταξαν στο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ στο φιλόξενο χώρο στο Άλσος Νέας Σμύρνης. Παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο να έρθει και ένα χαιρετισμό. Τι κύριε. Τώρα αυτά τα τυπικά δεν ξέρω τι νόημα έχουν σε όλη αυτή την ιστορία εδώ. Ο κόσμος έχει έρθει να διασκεδάσει, έχει να δει όλους τους Κρήτες. Τώρα εμείς εδώ να αρχίσουμε να λέμε η προεκλογική περίοδος τέλειωσε. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα άλλο. Εγώ απλώς θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο και συνεργάτη μου, τον πρόεδρο και συνεργάτη μου, τον Νικήτα τον Περαθωράκη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και να πω ότι πραγματικά οι σύλλογοι της Νέας Σμύρνης είναι πρεσβευτές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και εκτός της Ελλάδος παρουσιάζοντας τη δράση τους. Θέλω λοιπόν να τους συγχαρώ και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και να τελειώνουν οι ομιλίες. Δεν χρειάζονται πια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εντάξει, εδώ μου λέει τώρα εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο ότι μου δίνει και μια πλακέτα. Έχει εδώ ένα μαχαίρι σαν τον πόη μου, είναι, ας πούμε, ένα πράγμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ο πρόεδρος δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Ο πρόεδρος πρέπει να δίνει και πρέπει να τιμάει όλους τους συλλόγους. Λέει εδώ πέρα μια ματιράδα, η νίκη σου τη χαιρετά κάθε γωνιά της Κρήτης, δείκτη αστερούσια ομαλός,
και Γιώργο Ψιλωρίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Γεια σας. Δεν φιλάω τον Περαθωράκη, φιλάω την κοπέλα τώρα, έτσι. Σωστές αδυναμίες. Λοιπόν, παρακαλούμε τον κύριο Χατζατουργιά, τον πρόεδρο του Πολιστικού, να έρθει μαζί μας. Είναι εδώ, πού είναι αυτό το βρούμε τώρα. Τον πρόεδρο του Πολιτιστικού θα κάνουμε και μία πρόταση. Νομίζω θα τον εκπλήξει ευχάριστα. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι καλές τώρα. Να πω τις συνθήκες πρώτα και μετά την πρόταση. Ο Πατριάρχης λειτουργήσε πριν λίγο καιρό στην Παναγία σου Μελά. Στην Ήβρο έχουν ανοίξει ελληνικό σχολείο. Στην Αγία Φωτήνη της Μύρνης γίνονται λειτουργίες. Οπότε μπορούμε του χρόνου και ο πρόεδρος, ο Δήμαρχος, αν και εμείς είμαστε σύμφωνοι, να κάνουμε σε κάποια πόλη της Ιωνίας ιωνικές γιορτές. Τουλάχιστον πρέπει να διεκδικήσουμε ένα μέρος του πολιτισμού μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζατουργιάν, πάντα μαζί μας είναι. Τώρα με κάλυψε ο κύριος Δήμαρχος πριν, με ευνηδίασε ο πρόεδρος. Αυτό που θα ήθελα να πω κι εγώ είναι ότι καταρχήν η πρόταση του Προέδρου, νομίζω και του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ακούγεται ουτοπική, αλλά έχει από πίσω ένα ρομαντισμό, ένα μεράκι και μία αγάπη. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να συγχαρούμε όλα τα σωματεία, ιδιαίτερα τους Κρήτες, γιατί ό,τι κάνουν, το κάνουν μέσα από πολλές δυσκολίες, να το πούμε, μέσα από πολλή αγάπη, μέσα από πολύ μεράκι, μέσα από πολύ πάθος και έμπνευση. Και γι' αυτό είναι όλοι άξιοι πολλών πολλών συγχαρητηρίων και μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, παρακαλούμε τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Περάκη. Θα δώσουμε μια τιμητική πλατική τάση σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για το σημαντικό έργο που επιτελέστη στα 8 χρόνια της Προεδρίας μου. Ευχαριστώ το Δέλτα Σίγμα για την τιμή που μου κάνανε, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει πέσει σε πολύ καλά χέρια ο Σύλλογος. Είναι η συνέχεια από μένα και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ρωτάνε. Και πρέπει να σας πούμε. Πολλοί ρωτούν να μάθουν ή ήταν ματινάδες. Αγάπες, πίκρες και χαρές που λες σε δύο αράδες. Απλά πράγματα. Θα φτιάξουμε μία μαζί τώρα. Λέω ο ηλικιωμένος κύριος είναι αγαπημένη του γυναίκα. Και αν βρω τα θάνατο νερό να πιω να μη αποθάνω. Άμα δεν βρεις να πιεις κι εσύ, ήντα να ζω να κάνω. Καλώς ήρθατε.
Την απόψινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σταύρος Ζουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Γιατζίδης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών Κλέρη Δελιγιάννη, η Δημοτική Σύμβουλη κύριος Αθανασίου και κύριος Ζαβός, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού κυρία Καριοφίλη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ιωάννης Δημάκης, ο Γραμματέας του Δήμου Παντελής Καλογρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου και Λοιπών Σύγχρονων Μέσων Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Τρίτου Λυκείου Νέας Μήνης Ηλίας Σόζος, εκπρόσωπος από την Εφημερίδα Δημοσιογράφος, από την Ένωση Ποντίων Νέας Μήνης Μαύρη Θάλασσα η Πρόεδρος Ράνια Χρυσοχοΐδου και ο Γιώργος Χαραλαμπίδης, ο Πρόεδρος Εργαζομένων Δήμου Νέας Μήνης κ. Παπουτσής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος της Εθνικής Στέγης κ. Σιάπης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουράκης Παναγιώτης. Καλή διασκέδαση. Thank you.
Το χειροκρότημά σας δεν ακούω. Πάμε! Για Παναγία μου μέχρι να έρθω, αμάν κι εσείς, μέσα στα διάτρα και στα ρουμάνια. Βγείτε καλά στον δρόμο να σας βλέπει ο κόσμος. Από την Κρήτη που ήρθα, να πάρω από το χωριό μου το αγοραίο το ταξί να πάω στο λιμάνι. Από το λιμάνι να πάρω το πλοίο, να έρθω στον Πειραιά. Από τον Πειραιά να πάω στον ηλεκτρικό να πάρω το τραμ. Από το τραμ να έρθω μέχρι εδώ πάνω. Κούραση και ταλαιπώρηση για Παναγία μου. Αλλά. Και την Κρήτη, καρή. Χαλάλι τα λεπόρια, χαλάλι. Αφήστε τηλέφωνα μετά. Μπορεί να θέλει και κανένας από κάτω. Γεια σας. Αυτόν ήταν, βλέπετε εδώ. Ωραίος δεν είναι? Εσένα πώς σε λένε? Αντώνη. Αντώνη! Α, Αντώνη. Ναι. Γεια σου Αντώνη. Εγώ είμαι το Λενιό. Γεια σου Λενιό. Γεια σου Αντώνη. Καλέ. Δεν σας συστήθηκα. Ονομάζομαι Λενιό Ζιάνο Παύλο Νικολακόπουλο Αντωνάτσι. Είμαι της γνωστής οικογενείας των Ζιάνο Παύλο Νικολακόπουλο Αντωνάτσιτων. Δεν μας ξέρετε? Καλή, είμαστε πολύ γνωστή οικογένεια. Η Ζιάνο Παύλο Νικολακόπουλο Αντωνάτσιτες με το όνομα. Πάπα. Εγώ είμαι το Λενιό. Αλλά οι φίλοι μου με φωνάζουν Ναόμι Κάμπελ. Δεν τα κατάλαβα τα γέλια. Γιατί δηλαδή, επειδή αυτή είναι μαύρη? Είναι ξεραγιανή καλέ. Ενώ εγώ, δείτε κορμί, κορμοστασά. Αυτή μπορεί να είναι μαύρη, αλλά εγώ έχω κορμί αράπικο και μαύρα μάτια πλάνα. Η μάνα που με γέννησε είναι από την Κρήτη. Συγκεκριμένα, είναι από την περιοχή του Γιούχτα, το ξέρετε? Όχι. Ποιος είπε όχι? Σας πω εγώ. Ο Γιούχτας είναι 10 χιλιόμετρα πιο νότια του Ηρακλείου. Κοντά στις Αρχάνες, καλέ. Έχει και βουνό. Ναι, ομώνυμο. 811 μέτρα. Αμπελώνες και λεώνες. Ωραία που είναι εκεί. Πολύ ωραία. Εκτός από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει κουνούπι. Πολύ. Η πορσελάνη και η επιδερμίδα μου ζωμάει καντήλες. Δεν μπορώ. Εγώ που λέτε, είμαι άτυχη. Πολύ. Δεν είχα τύχη με τους άντρες. Το ξέρω, είναι δύσκολο να το πιστέψετε. Ποιος γέλασε? Βασικά, καμία τύχη δεν είχα ποτέ. Και να πεις ότι είμαι καμιά άσχημη? Όχι. Εγώ είμαι και φίρμα. Αμέ, ξέρετε πού? Εμένα με έχει δείξει η R3 στο Κυριακή στο χωριό. Αμέ, που έκανα τις φούρλες μου, έκανα τα τούτα μου, τα τσίνα μου, όλα μου τα έκανα. Αλλά βλέπεις, πάνε και βρίσκουν άντρες κάτι, άντε να μην πω, να καθούνε. Αλλά είπαμε, αντιμικυλογία. Όλα έτσι απερδονοκολοσυργείται και οι τρελές έχουν τις δικές τις καλές. Αλλά τέλος πάντων, εγώ μια φορά, αφού ήρθα, θα σας πω τον πόνο μου. Θα σας το πω. Από μικρή που λέτε, εκεί στο χωριό, ξέρετε τι μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα?
Μ' αρέσανε πάρα πολύ οι γιορτές, τα πανηγύρια. Ναι, μ' αρέσανε εκεί που φοράγαν όλοι τις φορεσιές τους ωραίες και πήγαινε χορός μέχρι πρωίας. Πάρα πολύ ωραία ήτανε. Πήγαινα μαζί με τους γονείς μου και πάντα ρωτούσα. Τι ήταν αυτό, τι ήταν εκείνο, τα πάντα, όλα τη μάνα μου. Και η μάνα μου τα ξέρε όλα. Όλες οι μανάδες πια τα ξέρετε όλα. Για όνομα του Θεού. Και θυμάμαι μια φορά, μικρή ήμουνα, βλέπω ένα χορό, πόσο μου άρεσε, ξέρετε ποιον λέω, δεν ξέρετε, το Πεντοζάλι. Ηλία! Από την άλλη. Πήγαινε. Αυτό είναι πότε με βρήκατε και μου τον εφέρατε. Προσέξτε, γιατί μετά θα σε εξετάσω. Πεντοζάλι λοιπόν, είναι από τους πιο ωραίους χορούς της Κρήτης. Κατά μία έννοια έλαβε τη σημερινή μουσικοχορευτική του μορφή και ονομασία την περίοδο της επανάστασης του Δασκαλογιάννη, το ξέρετε. Στα 1770 με 71 απόκτησε συμβολισμού στην ονομασία του βυσματισμού, το βυσματισμό συγγνώμη, και τη μουσική. Ονομάστηκε Πεντοζάλι γιατί συμβολίζει τον πέμπτο ζάλο, δηλαδή συμβολίζει την πέμπτη κατά σειρά προσπάθεια για την απελευθέρωση, έχει 10 βήματα, ίσως γιατί συμβολίζει την 10η Οκτωβρίου του 1769, όπου και πάρθηκε απόφαση για την επανάσταση. Παλιότερα, στο άκουσμα κάθε σκοπού της μουσικής, φώναζαν οι χορευτές το όνομα του καπετάνιου που αντιστοιχούσε ο μουσικό σκοπό, τιμώντας έτσι τον Δασκαλογιάννη και τους συνεργάτες του. Εγώ θα τον εχορέψω. Σηκωθείτε, λεβέντες μου! Άντε πια!
Πήγαινε στις θέσεις σου, Ηλία. Αμέσως να σχολιάσεις. Καλέ, δεν τους το είχα. Και δεν μου γιομίζανε το μάτι στην αρχή. Με χαδείτε. Και που λέτε σε αυτές τις γιορτές, αυτός ο χορός ήταν από τους αγαπημένους μου. Αλλά μετά τι γινόταν, ξέρετε. Χορεύανε πρώτα οι άντρες, τον Πεντοζάλι, αλλά μετά σηκώνονταν οι γυναίκες για να δείξουμε κι εμείς ότι είμαστε λεβέντισες. Δεν είμαστε παίξε γέλασε, ε? Άντε μπράβο. Και τι χορεύανε, Ηλία. Άλλαξε σελίδα, παιδάκι μου. Τι χορεύανε, Ηλία. Ευχαριστούμε, Ηλία. Μαύρο βράδυ θα περάσω. Χορεύανε που λέτε οι γυναίκες μετά το Πεντοζάλι Λαζότη. Το ξέρετε? Αλήθεια! Καλέ, μπράβο! Λοιπόν, ο Λαζότης έχει προκύψει από την επαφή των Κριτών με τους Πόντιους. Ξέρετε πότε? Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άντε πάλι τα ίδια. Μόνη μου θα τον δείξω. Σηκωθείτε, κοπέλες μου, άντε! Ποπό. Χειροκροτάτε τα σκαλέλη. Καμαρώστε της. Τελείωσε, παιδί μου. Πάει και τελείωσε. Η γυναίκα είναι άλλο πράγμα. Η γυναίκα είναι το δώρο του Θεού στον κόσμο. Ε, ε. Ηλία, μη μιλάς. Όλο επεμβαίνεις. Άντε. Και που λέτε, χορεύανε οι άντρες στο Πεντοζάλι, σηκώνονταν οι γυναίκες, χορεύανε, δείχνανε τα κάλλη τους. Και φανταστείτε ότι στην αρχή δεν επιτρεπόταν να χορεύουν άντρες και γυναίκες μαζί. Απαγορευόταν, τι θέλει και ο κόσμος. Είμαστε και τιμίες γυναίκες. Δεν είμαστε επεξεγέλασε. Αλλά εμείς, όσο να πεις, δεν είμαστε Πουριτανοί. Είμαστε. Δεν είμαστε Πουριτανοί. Καθόλου. Και τότε είναι που ξεπηδήσαν οι χοροί που ήταν για άντρες και για γυναίκες μαζί. Εκεί γινόταν το καλό παιχνίδι. Αυτό ξέρεις που πιανόταν ο ένας, πιανόταν ο άλλος, εκεί τα λέγανε. Αυτά τα πεχάντε, σταματάτε. Σε άκουσα. Τι είπες. Από αυτούς λοιπόν τους χορούς, ο πιο ωραίος, ξέρετε ποιος είναι? Α, Κωνσταντίνε. Εσύ είσαι μπροστά. Θα να καθείς. Αυτόν, αυτός είναι Μαρτυριάρης, το έχει ξαναδεί. Ηλία. Ηλία.
Βαλεριάνο Γιαννός. Μη διαβάζεις παρακάτω τις σελίδες πρώτων. Δεύτερον, μη με φνηδιάζεις. Μη με φνηδιάζεις. Δεν θα το ξαναπώ. Πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη. Και είναι και μακριά. Αν αγαθείς πια. Αλίτη. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Ο Μαλεβιζιώτη. Πριν πω για το Μαλεβιζιώτη, θα σας πω γιατί ήρθε ο Ηλίας και μου φέρε το χαρτί νωρίτερα. Ο Μαλεβιζιώτης λέγεται και καστρινός πηδηχτός. Εγώ φταίω, δεν φταίω. Ο Μαλεβιζιώτης λοιπόν που λέτε λέγεται και καστρινός πηδηχτός. Είναι χορός από την επαρχία Μαλεβιζίου στον ομό Ηρακλείου, εξού και το όνομα. Σε ένα χορό Μαλεβιζιώτη γνώρισε ο θειός μου ο Πανάγος τη θειά μου την Παναγούλα. Βίος και πολιτεία. Θα σας τα πω άλλη φορά τα δικά τους, γιατί θα πάει πρωί. Πάλι τα ίδια, αυτά θα έχουμε τώρα, καθίστε και λίγο. Σηκωθείτε επιτέλους!
καλέ. Καλέ, τι χορευτές έχουμε εμείς, καλέ. Ρίξτε σ' άλλο ένα, ελάτε. Και να τους στείλετε και τους πιάνει το μάτι. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να σας κάνω φροντιστήριο. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω τον πόνο μου. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα σας τον πω. Από μικρή που λέτε, ένα πρόβλημα είχα. Με ζηλεύαν όλοι. Δεν μ' αρέσουν οι αντιδράσεις σας. Είπα, με ζηλεύαν όλοι και είχανε και δίκιο. Τέτοια κούκλα. Και δεν με ζηλεύανε μόνο οι συνομήλικες. Όταν σας λέω όλοι, εννοώ όλοι. Συνομήλικες, γονείς. Ο Μπακάλης με ζήλευε, ο Μανάβης με ζήλευε, ο Κρεοπόλης με ζήλευε, ο Ψαράς με ζήλευε, όλοι. Δεν είχε μείνει άνθρωπος που να μην με ζηλεύει. Θα σας πω λοιπόν τι γινότανε. Πήγαινε ο πατέρας μου, ο Αρίστος, ο Γιάννο Παύλο Νικολακόπουλο Αντωνάκης, στο καφενείο με ένα φίλο του παλιό, τον Μπαρμπαζιανακάκη. Αυτός είχε μια κόρη, τη Μαρία. Με το που σκάγανε μύτη στο καφενείο, όλοι ρωτάγανε τον άλλο για την κόρη του. Για μένα τίποτα. Του λέγανε το Λουνού, «Χάιντες, χάιντες, Μπαρμπαζιανακάκη, πού είναι το μαρικάκι». Και έλεγε αυτός, «Ψαράκια, τη γανίζει μες στο παγκεριό». Λες και εμείς δεν είμαστε νοικοκυρές. Λες και εμείς δεν είχαμε πει ποτέ σε κουζίνα. Και ο πατέρας μου, καημένος, ο Αρίστος, ο Γιάννο Παύλο Νικολακόπουλο Αντωνάκης, τι να έκανε. Γύριζε σπίτι, ράκος. Τα μούτρα, μέχρι και κάτω. Στεναχώρια, κλάμα, συχλέτη. Και τι έκανε όταν τα αλκαδιαζόταν έτσι, ξέρετε. Χόρευε έναν αλογιανό. Το είχε τάμα. Κάθε φορά που συχλετίζεται, να χορεύει έναν αλογιανό. Ηλία! Ηλία, γιατί καθυστερείς? Τον ερωτεύτηκε στον Ηλία. Με αδικείτε? Με τον άντρα. Πάλι καλά που δεν το έφανε. Έλα, φύγε! Άντε να χαθείς πια, κάνεις και κόλπα. Σε δίνει η μάνα σου? Όχι. Από ποιο να σε ζητήξω? Πόσο είσαι, καλέ? Δεν είσαι, αυτό ρωτάω. Είναι μικρό. Και δεν σου φαινότανε. Για μεγαλύτερο σε έκανα. Δεν το πίνω. Αυτά δεν μπορώ, που τους λες μια καλή κουβέντα και την ψωνίζουνε. Όχι για σένα, για ένα φίλο μου, δεν τον ξέρεις. Τι ξέρετε εσείς την ιστορία του Ανογιανού? Θα σας την πω εγώ. Η ιστορία του κρατάει από την ελληνική μυθολογία. Αμέ. Και εγώ θα σας πω γιατί. Καταρχήν, ξέρετε ότι είναι καθαρά αντρικός χορός. Μια φορά δεν πρέπει να ετοιμαστείτε στην ώρα σας και σηκωθήκατε. Σας είπα εγώ να έρθετε. Μείνετε όρθιοι τώρα. Εφταίω. Λοιπόν, αυτός ο χορός πρωτοχωρέθηκε. Α, νομίζω ότι πήγα να καθίσουν. Έλα, είμαι σε δουλειά, παίρνει. Για όνομα. Αυτός ο χορός λοιπόν ξεκίνησε από τα Νόγια. Εξού και Νογιανιός. Οι χορευτές πιάνονται σταυρωτά σε ημικύκλιο, αλλά η ιστορία του ξεκινάει από την ελληνική μυθολογία, γιατί η Ρέα, η μάνα του Δία, για να προστατεύσει ως βρέφος το μωρό της, δηλαδή το Δία, από τον Κρόνο που ήθελε να τον καταστρέψει, ζήτησε τη βοήθεια των κουριτών. Και έτσι οι Τιτάνες έστειλαν τους κουρίτες στη Ρέα, η οποία Ρέα τους έβαλε να χορεύουν έξω από τη σπηλιά, να κάνουν θόρυβο για να μην ακούσει ο Κρόνος τα κλάματα του Δία. Δεν είναι τέλειο? Ε, πείτε, δεν είναι η ωραιότερη ιστορία για χορό που έχετε ακούσει ποτέ? Είναι τέλειο. Λεβέντες μου, είστε έτοιμοι να τρίξουν τα μοζαϊκά? Πάμε το!
αναστατώσατε. Σταμάτα εσύ και πήγαινε πίσω. Θα κορεδέψεις τον Ηλία μου. Κάτσε κάτω κι εσύ, ρε. Βρήκες να κάνεις σοου. Αυτό λοιπόν χόρευε ο πατέρας μου κάθε φορά που στεναχωριόταν. Σηκωνότανε στο σπίτι, το έκανε γης ματιά μου. Πάρε πόδια κάτω, χαμός. Φεύγανε μπιμπελά. Δεν έμενε τίποτα. Κολυμπιθρόξυλο το σπίτι όλο. Η μάνα μου τον έβλεπε έτσι. Εκείνα σε έχω στεναχώρια. Βρε Αρίστο μου, βρε Λεβέντη μου, βρε τι σου κάνανε, βρε τι έπαθες, τι να το μαγειρεύει, τι να του κανακεύει, τίποτα αυτός, εκεί, τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Αλλά εγώ σας το είπα, στην οικογένεια ένα πράγμα είχαμε. Όποτε έτσι στεναχωριόμασταν, χορεύαμε. Έτσι το έχουμε. Και η μάνα μου τότε, όταν τον έβλεπε έτσι τον Μπαρμπαρίστο, του χόρευε κι αυτή. Βεβαίως. Σηκωνόταν πάνω από το τραπέζι, πήγαινε εδώ, ήταν το τραπέζι, φανταστείτε τώρα, έτσι. Πήγαινε από την άλλη αυτή. Και του χόρευε ένα πολύ ωραίο χορό. Ήρθε η Ηλία. Προς το κλώδιο. Έναν χορό πάρα πολύ ωραίο. Αφού έλεγα πάντα. Αχ, Ηλία. Τι έλεγες πάντα. Θες να κάνουμε το Τιτανικό. Σταμάτα να λες πρόστιμα στον κόσμο, έχω πει. Λοιπόν, αυτό το χορό που λέτε. Έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω γυναικάρα και θα τον εχορεύω. Γυναικάρα έγινα. Το χορό δεν τον έμαθα. Τριζάλι τον έλεγαν. Δώσ' το, Ηλία. Πάτω. Φύγε. Απαπα. Ο Τριζάλις που λέτε είναι χορός από την επαρχία Αμαρίου, από το Ρέθυμνο. Ανήκει στην κατηγορία των πηδηχτών χορών. Τον βλέπετε πότε έρχεται. Δεύτερη φορά. Παλιότερα, να ξέρετε, αυτός ο χορός ήταν μεικτός. Δηλαδή, τον χορεύανε και άντρες και γυναίκες μαζί. Αλλά εμείς δεν έχουμε ανάγκη, είμαστε φεμινίστριες. Πατήσαμε πόδι και τον εχορεύουμε μόνες μας. Είστε έτοιμες? Καλή, είναι έτοιμες. Κατάλαβες, χορεύανε τα σύνορα κοπελιές και ο Ηλίας μου έκανε ματάκια.
έτσι και μάθω καημένε μου ότι υπάρχει καμιά άλλη, θα γίνει μάχη, να το ξέρεις. Κρύψου. Έτσι που λέτε. Του χόρευε και η μάνα μου, αυτός δεν ηρεμούσε από την άλλη πάλι. Τι να σας πω. Αλλά μιας και είμαστε και μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει και κανείς. Θα σας πω ένα μυστικό. Εμένα κατά βάθος οι άντρες με θέλανε πολύ. Όλοι. Και αυτό ήτανε πρόβλημα. Μην το λέτε για καλό. Ξέρετε τι έχω τραβήξει εγώ. Δεν φαντάζεστε. Θα σας πω περιστατικό. Ήμουνα παιδούλα στο σχολείο τότε. Ήμουνα καλή μαθήτρια. Πολύ. Έκανα 14 χρόνια σχολείο. Και όλα στο δημοτικό. Θέλω να τα εμπεδώσω. Δεν θα κάνω πασαλήματα. Ένα μεσημέρι έρχεται ένας μαθητής μου, ο Μανούσος, και μου λέει, Λενιό, θα έρθεις στην τουαλέτα. Εγώ δεν ήξερα τι με ήθελε. Ήμουνα σεμνή και αθώα. Λέω, τι με θες, Μανούσος, στην τουαλέτα. Ήθελε, πώς να σας το πω τώρα, ήθελε να μου δείξει το... Καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε. Ήθελε να μου δείξει το... Πώς να το πω... Το γυλί του, καλέ. Δεν καταλάβατε. Το πουλάκι του, τε. Το σπουργητάκι. Α, τώρα το καταλάβατε. Αυτό που λέτε. Αλλά εγώ σας το είπα, ήμουνα σεμνή. Ήμουνα αθώα. Και πήγα. Και το είδα. Τι να σας πω. Σαν τη ρουγαριδάκι. Αλμυρό χάλια. Και έτσι λοιπόν, τα χρόνια πέρασαν. Και εγώ έχω μείνει με την ανάμνηση αυτή και φτάνω 16 χρονών. Καρακαλώνω να περπατώ και να τρίζουν οι ρούγες. Και στα 16 μου που λέτε μου γίνεται το πρώτο προξενιό. Αμέ, ο Σύφης. Μου λέει η μάνα μου, Λενιό είναι χασάπης. Λέω εγώ, Λενιό θα φας καλά. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Στολίζομαι, αρωματίζομαι, βάζω μερικά διακριτικά κοσμήματα, καλή ώρα σαν και τώρα, να μην δίνω και στόχο. Φοράω ένα συνολάκι, το είχα πάρει από μπουτίκ, από την Αθήνα. Σεμνό, σεμνό, μόνο το μισό βυζί έξω. Και έρχεται ο Σύφης, ένα παλικάρι μέχρι και κάτω. 1,60 ήταν ο αναθεματισμένος. Και πώς γίνεται ρε παιδί μου και πας να ζητήξεις μία και παίρνεις και τα λουλούδια σου και παίρνεις και τα γλυκά σου και τίνεσαι, τολίζεσαι, αρωματίζεσαι και τέτοια. Ο Σύφης με τύχε αυτή σπίτι. Με 1,5 κιλό χοιρινές μπριζόλες λαιμού. Λέω, Λενιό μου, δεν βαριέσαι. Ένας άντρας σου πέφτει. Ας είναι αυτός. Και αρχίζουν και τα συζητάνε με τον μπαρμπαρίστο. Αλλά ο πατέρας μου τι έκανε. Δεν έδωσε πρίκα, ζήτησε. Ήξερε τι μπουμπούκι έχει δίπλα του. Σου λέει δεν το δίνω όσο κι όσο. Του ζητάει που λέτε πρίκα. Και ο Σύφης του λέει θα σου δώσω 10 γελάδια. Και λέει ο πατέρας μου θα μου δώσεις 10 και εγώ θα σου δώσω ένα. Δεν κατάλαβα γιατί το είπε. Να τα λέμε. Ο πατέρας μου όμως δεν έμεινε ευχαριστημένος από το προξενιό και έτσι ο Σύφης πάει. Λάκησε. Έτρεχα εγώ στους δρόμους σαν την παλαβιάρα να τον ευρώ τίποτα. Πουθενά. Το βασικό όμως είναι ότι ο πατέρας μου δεν δέχτηκε γιατί είναι και λίγο τσιφούτης. Ναι, είναι λίγο. Και από λεφτά ένα σκασμό.
Και δεν τα βάζεις στην τράπεζα, όχι. Τα έχει στο σπίτι, πίσω από ένα κάδρο του πατέρα του σε μια τρύπα στο τοίχο. Αλλά δεν σας το λέω γιατί βλέπω και κάτι φάτσες. Κάτι λοποδίτες εδώ χάμω και σκιάχτηκα κομμάτι. Όπως λοιπόν και να έχει, χαλάει το προξενιό του Σύφη, έχω μαύρες πλερέζες. Πάλι καλά που απέναντι από το σπίτι μου γινόταν ένας γάμος. Πάντρευε ο γείτονάς μας ο Θανάσης ο Τοκογλύφος στην κόρη του. Όχι, δεν ήταν Τοκογλύφος, Τοκογλύφος. Το επίθετό του ήτανε, Θανάσης ο Τοκογλύφος. Ναι, ζωέμπορας, ήταν και αγρότης. Είχε ζώα, είχε λεώνες, είχε της Παναγιάς στα μάτια. Πάντρευε την κόρη του. Τι να σας πω, πώς είμαι εγώ? Καμία σχέση. Μια ξερακιανή, μια χτυκιάρα, ούτε μισή πιθαμή κρέας πάνω της. Τι να της λυμπιστεί άντρας. Αλλά παιδιά, παντρευόταν ένα λεβέντι. Να, καλή ώρα σαν τελειγία μου. Όχι, ήταν λίγο πιο ψηλός της Ελληνής. Δεν ξέρω. Δεν έβγαλε και μεζούρα να το μετρήσω. Αμέσως υπερεξηγήθηκες. Αυτός λοιπόν, ο γαμπρός τώρα, ακούστε τι τάμα είχε κάνει. Είχε κάνει τάμα στο γάμο του να ζευγαρώσει όλους με όλες. Συμφέρον ήταν αυτό, δεν λέω. Και για μας τις λεύτερες και τις κουκλάρες, όσο να πεις, ήταν δέλεα. Κάθεται λοιπόν που λέτε, τελειώνει η τελετή ωραιότατα, κάθονται στο τραπέζι και πριν ξεκινήσουν τα φαγιά, κάνει ένα έτσι ο λεβένταρος και παραγγέλνει στην ορχήστρα μια ρουμαθιανή σούστα. Και νόμιζα ότι με έχεις εγκαταλείψει. Πήγαινε. Άντε, γιατί πολύ του καλό μιλάω και θα πάρει αέρα. Τη ρουμαθιανή σούστα την ξέρετε? Μπράβο! Και σας υπενθυμίζω λοιπόν για όσους την ξέρετε. Είναι κυκλικός χορός. Αποτελεί παραλλαγή του πυρηχείου στα Χανιά. Το ξέρετε αυτό. Εκτελείται μόνο από άντρες, όπου ο πρώτος άντρας κάνει διάφορα έτσι τσαλίμια και οι υπόλοιποι τον ακολουθούν. Αποδίδεται από πολλά όργανα. Από βιολί, από λαγούτα, από λύρα, ανάλογα με τα κέφια μας. Εμείς τι κέφια έχουμε? Για λύρα. Για λύρα. Πάμε λοιπόν. Τέτοιους γάμους κάνουμε εμείς. Με τσέφι και με μπρίο, αμέ.
Τι που λέτε, ο γαμπρός του Θανάση του Τοκογλύφου, αφού χόρευε λοιπόν με την παρέα του, τη ρουμαθιανή τη Σούστα, μετά τι έκανε ο Θεόφοβος? Έπαιρνε μαντήλια, πήγαινε και τα δίνε σε όλες τις κοπελιές, γιατί παλιά απαγορευόταν να χορέψει η κοπελιά χωρίς μαντήλι. Αμέ. Και τότε ήτανε που τους έστεινε όλους εκεί μια σειρά, τους άντρες, πήγαινε στην ορχήστρα και παρήγγελνε δύο χορούς να τους χορέψουν οι γυναίκες back to back. Γιατί είμαι και γραμματιζούμενη. Έχω πάει μέχρι τη Δευτέρα προκατακτική στα αγγλικά. Μπορώ να σας πω και hello. Ήρθες, Ηλία. Ήρθα, Λενιό. Το κατάλαβα. Σκούπα, λέει εδώ. Αυτό το παιδί δεν έχει χιούμορ. Και δεν μπορώ τον άντρα χωρίς χιούμορ. Αυτό τι είναι, Ηλία, που θα μου πεις και τη γράφει. Πήγε πίσω. Σταμάτα. Με θωρείς όπως σε θωρώ. Και που λέτε, η χορή που παράγγελνε ο γαμπρός, πάντα. Γιατί το έκανε και σε άλλους γάμους αυτό. Ω, σας πω μετά ιστορία, μόλις τελειώσουμε, ελάτε από πίσω σου, βίας και πολιτεία. Παράγγελνε λοιπόν, να χορέψουν οι γυναίκες Ρόδο και Απανομερίτη. Τους ξέρετε, τους ξέρετε. Ο Ρόδος είναι από τον Κίσα Μοχανίων. Ανήκει στους πηδηχτούς χορούς. Τα βλέπετε για τον Ηλία. Και το όνομά του συνδέεται γιατί όποτε τραγουδούσανε τραγούδια για να χορέψουνε Ρόδο, λέγανε ματινάδες που είχαν μέσα το Ρόδο. Πολύ ωραία. Ο Απανομερίτης από την άλλη είναι χορός που ξεκίνησε από την κεντρική Κρήτη και πλέον το συναντάμε πιο συχνά στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Αλλά όχι μόνο, το συναντάμε και όπου μας κάνει κέφι. Δεν κατάλαβα. Πάμε, κοπέλες.
δεν είναι πολύ καλές. Να χαθείτε. Και με το που χορεύανε λοιπόν και οι γυναίκες, ξεκίναγε το φαΐ. Εγώ δεν τρώω, να ξέρετε. Για τους άλλους λέω. Και τι φαΐ ήταν αυτό, Παναγία μου, τι φαΐ. Και δώσ' του ξεροτίγανα, και δώσ' του γαμοπύλαφο, και δώσ' του κεντάκο, και τώρα που παντάκο. Έναν υπεύθυνο θέλω. Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ, ένας πρόεδρος κάποιος τέλος πάντων. Είστε εσείς. Ποιος. Τέλος πάντων, σε όποιον εκεί έξω με ακούει, μια παράκληση. Μη μας προκαλείς. Μην την προκαλείς. Μην την προκαλείς. Σε προκάλεσε. Πάρα πολύ. Θα τον εφτιάξω εγώ. Με στο δίνω όμως. Θα βγει πασούμι στο καμαρίνι. Για σένα λέμε. Για ποιον λέμε. Α, τώρα δεν άκουσες και καλά. Τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν θέλω έναν υπεύθυνο να μ' ακούσει να του πω το εξής. Πρέπει επιτέλους να βγει Ντάκος Λάιτ. Ως εδώ και μη παρέκει. Να το ξέρετε. Γιατί εμείς είμαστε και φαγανοί. Όχι εγώ. Κάτι γνωστή μου. Δεν λέω για μένα. Για όνομα του Θεού. Και αφού λοιπόν κάθονταν και ξαμολιόντουσταν και τρώγανε και ξεμποκιάζανε, βγαίναν κυρακές, γύρονταν όλοι έτσι λίγο στουπί να το πω. Στουπί θα το πω. Και τότε είναι που ξεκινάγαν οι χοροί, αυτοί ξέρετε, θα πω κι άλλο αγγλικό, η Mix and Match. Αυτό το διάβασα στο Κοσμοπόλιταν. Τι ωραίο περιοδικό κι αυτό. Ήρθες Ηλία, νιώθω την άβρα σου. Ηλία. Ηλία. Μην πιάνεις κουβέντα με αυτό που προκαλεί. Προκαλέσαι την κυρία, δεν ήταν σωστό. Όχι εσύ. Η κυρία συνοδεύεται, δεν βλέπετε τον κύριο. Ακριβώς γι' αυτό. Πρέπει να είστε gentleman. Έφυγε ο κύριος όμως. Όχι από εδώ. Από εκεί. Σήκω λίγο, είναι μοιραία, μπορούν να τη συνοδεύουν εκεί δύο. δεν είσαι. Σε έκοψα εγώ από την αρχή. Ξέρεις εσύ για την παστιγωνία. Σούρκο με σούρκο. Αλήθεια μου το λες. Έλα μου, γιατί τούτες εδώ, οι ξεϊγλωτές. Δεν μπορώ. Δεν κάνει πράμα, Με έχουν νευριάσει. Μου έχουν πάει τα νεύρα, τσατάλια. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Και τι χορεύανε λοιπόν Mix and Match, το ξαναλέω. λοιπόν. Χορεύανε και Έθιανο. Χορεύανε και σκούπα, χορεύανε και ζερβόδεξο. Και όλοι τους είναι χωρί με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά θα σας πω τα πιο πικάντικα. Στη σκούπα τι γίνεται. Χορεύουνε ζευγάρια. Αμέ, εκτός από έναν. Αυτός ο ένας είναι που σκουπίζει τη σκηνή. Κάποια στιγμή, την ώρα που τελειώνει η μουσική, αλλάζουν τα ζευγάρια. Εξού και το Mixer Match. το ξανάπα. Και την ώρα που γίνεται αυτό, όποιος περισσεύει, πιάνει τη σκούπα και σκουπίζει αυτός. Πολύ ωραίος χορός. Ο άλλος που μου αρέσει λοιπόν που λέτε είναι ο ζερβόδεξος. Εκεί τι γίνεται. Εκεί... Κάτσε να το παίξω γραμματισμού εκεί. Ο ζερβόδεξος είναι χορός της επαρχίας Ιεράπετρας. Με το ξεκίνημα τέλος πάντων της μουσικής, όλοι πηγαίνουν προς τα μπρος. Όταν ο μουσικός... Για σένα λέω. Όταν ο μουσικός, λοιπόν, κάνει με το δοξάρι του ένα χαρακτηριστικό ήχο σαν στριγλιά, κανέναν, αυτό, αλλάζουνε φορά. Σου πάνε το ξανακάνεις. Όλο πρωτοβουλίες. Τι είμαι. Πεντάμορφη. Ανακαλώ. Ηλία ζηλεύεις. Μετά από την εκδήλωση. Έλα, σταμάτα. Γιατί μη κεντροφιάρες και κοκκινίζω. Αν να χαθούνε τα παλιόπαιδα. Κοίτα εδώ τώρα που θα τσακωθούνε. Θα τσακωθείτε. Θα τσακωθείτε για πάρτι μου. Αλήθεια. Τι ώρα. Να το ξέρω για να λείπω. Που θα χαραμιστώ εγώ για αυτούς. Και που λέτε στο δερο... Και που λέτε στο ζερ... Με μάτια ξέρεις. Όλο σαρδάμ κάνω. Και που λέτε στο ζερβόδεξο, σωστά το ορθοφωνικά.
Με το που ακούγεται αυτή η στριγλιά, ο πρώτος γίνεται τελευταίος και ο τελευταίος πρώτος. Και ενώ κάνει ο... Κάντο πάλι, ρε. Κάντο πάλι. Κάντο. Αυτό, μ' αρέσει αυτός ο ήχος πάρα πολύ. Τότε πηγαίνουν μπρος και πίσω σαν τους δεπαγγελμένους. Πολύ ωραίο. Μόνοι μου τα λέω, μόνοι μου τα ακούω. Ρε, θα σηκωθείτε. Απόψε, μάνα μου. Δώστε προσοχή.
θα είναι ο χορός η Κρήτη στο χαμάρι. Ο παππού παίρνω νιώσ την κοπελιά και γίνονται ζευγάρι και γίνονται ζευγάρι. Βλέπετε τι τραβάω. Ούτε ένας, ούτε δύο. Να τους κουλαντρήσω μπορώ. Δεν θέλω. Υγεία δεν ζήλεψες. Θα τα πούμε μετά. Ηρωά μου. Άμα λες βλακίες θα πνιγείς. Έτσι λοιπόν χορεύανε σε αυτό το γάμο. Τέτοιους χορούς πολύ ωραίους. Σε ένα λοιπόν σημείο, εκεί, στο γάμο, κλειδώνει το βλέμμα μου σε ένα παλικάρι. Και τι πα... Καλά σου, Ηλία. Δεν σε ξαναπαίζω, γιατί σε ζαβολιάρεις. Κλειδώνει που λέτε το βλέμμα μου σε ένα παλικάρι. Ένα παλικάρι ψηλό, μακρύ μαλλί. Είχε λίγο γραφιέτα μπροστά. Μη δώσετε σημασία. Ένα μουστα... Πώς ήταν ρε παιδί μου ο Σόμερ στην αγάπης με χεριά. Καμία σχέση. Σας το λέω για να κάνετε εικόνα. Αλλά ήταν κι αυτός ξερολούκουμο. Ο Μανολιός. Παιδιά. Τι να σας λέω, άλλο να σας το λέω κι άλλο να τον εβλέπετε. Μιλάμε, λιγώθηκα. Δεν σας κάνω πλάκα. Λιγώθηκα. Πολύ. Σε ένα σημείο λοιπόν στο γάμο, ενώ τον έχω και κλειδώσει, εκεί, σηκώνεται να χορέψει. Έναν κοτσιμπαντιανό. Για παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ηλία. Το τετράδιο, μανούλα μου. Πού να το βρεις το μυαλό, στο έχω πάρει. Φύζε, άντε, βλέπει ο κόσμος. Έλα. Σιγά το κόσμο τώρα. Φύζε. Φύζε. Θα σε χτυπήσω. Θα σε χτυπήσω άσχημα. Τι μούλα σε βραδιάτικο! Και που λέτε, ο χορός αυτός κατάγεται από την επαρχία Αμαρίου από το Ρέθυμνο. Ακούστε πόσο ονόματα έχει, πώς είναι οι Ισπανίδες, Μαρία και δεν συμμαζεύεται, καμιά δεκαριά, λέγεται, Κατσιμπαδιανός, Καρτσιμπαδιανός και Κατσαμπαδιανός. Δηλαδή, ένα πρόβλημα. Πείτε τον όπως θέλετε. Ο σκοπός δεν είναι να το πείτε. Ο σκοπός είναι να δείτε τους λεβέντες μου τώρα να τον εγχωρεύουν. Καλή είναι έτοιμη. Άντε καθείτε. Δώσ' το.
Πίνω για να ξεχνώ τον πόνο. Εγώ όμως δεν θα τ' άφηνα έτσι, να ξέρετε. Και επειδή χόρεψε ο Μανολιός, δεν έχω εγώ κορμί, δεν έχω εγώ χάρη. Ποιος είπε δεν έχω? Το μάτι σας τα λίθαρο. Που σαν και εμένα καμιά. Και σηκώνομαι εγώ τότε. Τι ωραίο αυτό που έκανε το καλώδιο. Κάτι περίμενε, περίμενε, περίμενε. Σηκώνομαι που λέτε. Καλά τέλειο. Και λέω στον ξάδερφό μου, πήγαινε και παράγγειλε στην ορχήστρα να χορέψω. Αμέ. Ένα μικρό μικράκι. Το οποίο να ξέρετε, κάτσε εκεί που κάθεσαι, Ηλία. Εκεί που κάθεσαι. Του λες να έρθει, δεν έρχεται. Του λες κάτσε, έρχεται. Και χουφτώνει κιόλας. Πέστα! Νομίζεις μπορώ? Δεν είπες να φύγω. Νομίζεις έχω μιλιά? Μου είχε κοπεί ανάσα. Κάτσε γιατί έχει πάρει αέρα. Φύγε, Ηλία! Να ξέρετε, τέτοια θέλουνε. Εκεί, σκοτσιάζει κοντούς. Μία στο ζεστό και μία στο κρύο. Τώρα αυτός έχει καψουρευτεί. Το βράδυ ούτε να κοιμηθεί δεν θα μπορέσει. Θα με σκέφτεται και θα ξαγρυπνά. Το έχουνε πάθει κι άλλοι. Να ήταν ο μόνος. Να λέγα πάει και έρχεται. Αν να χαθώ. Κούκλα που είμαι, τρομάρα μου. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Σηκώνομαι που λέτε να του χορέψω ένα μικρό μικράκι. Το οποίο να ξέρετε ότι ξεκίνησε από τους νομούς Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Δεν ξέρουμε από ποιον, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Θα μάθουμε. Ανήκει στην κατηγορία των συρτών χορών. Ήτανε κι αυτός από εκείνους τους χορούς που στην αρχή τον χορεύανε άντρες γυναίκες. Αλλά θυμάστε τι σας είπα για μας. Ότι πατάμε πόδι και τους κάνουμε ό,τι θέλουμε και έτσι τώρα τον εχορεύουμε μόνες μας. Είστε έτοιμες αγάπες? Πάμε το. Έτσι λοιπόν χόρευα κι εγώ. Τον έχω σταμπάρει το Μανολιό απέναντι και το κοιτάζω λάγνα, έτσι. Και αφού κάνω μια γύρα, το ξανακοιτάζω λάγνα, έτσι. Και του έκανα και κάτι τέτοια μετά και ήρθε και κόρωσε. Εγώ αυτό που δεν ήξερα είναι ότι ο Μανολιός με ήθελε εμένα. Αμέ, δεν το ξέρα. Και του έκανα εγώ διάφορα. Και τι κάνει λοιπόν ο αθεόφοβος? Νοέμβρης μήνας. Έχω πάει για ελιές. Γιατί είμαι νοικοκυρά, το ξαναλέω.
Έτσι όπως έχω στρώσει λοιπόν τα λιοπάνια, βαράω την ελιά έτσι. Δεν μπορούσα να δουλέψω, είχα ντέρτη. Είχα πάρει μαζί μου μια φίλη μου, τη Μαρία τη Μουτζή. Ναι, μεγάλο προσόν. Ό,τι και να έκανα, δεν μου έλεγε τίποτα. Έτσι. Κι άμα ήθελα να την αποφύγω, έκανα και ότι δεν την άκουγα. Ναι. Ήτανε που λέει τη Μαρία, δούλευε καψερή, μάζευε λιές, τις είχε κοπεί μέση. Εγώ. Έρχεται ο Μανολιός με ένα φίλο του, το Ζαχάρη το Ζαβό. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Κρυφτήκανε πίσω από ένα βράχο. Και τι έκανε ο Θεόφοβος. Κάνει ψέματα ότι τσακίστηκε και τρέχω εγώ να τον βοηθήσω, έτσι. Μωρία μπηγές μου φύγει πέρλα. Θα την απολύσω. Όσο εδώ και μη παρέκει. Πάω εγώ λοιπόν να τον βοηθήσω και αφού το καταλαβαίνω ότι μου έχει πει ψέματα, γιατί είμαι και παλιά έξυπνη, πέρα από πανέμορφη. Ευχαριστώ. Κανονίζω και πάω και λέω στη μάνα μου, μάνα, το και το. Και με ρωτάει, ποιο και ποιο. Και της λέω, αυτό και αυτό. Μια χαρά συνεννοηθήκαμε. Ποτέ δεν είχαμε συνεννοηθεί καλύτερα. Τρέχω που λέτε ως αντιναλαφιασμένη. Βρίσκω το Μανολιό, του λέω ότι τάπα στη μάνα μου και ότι συμφωνεί και είναι έτοιμος τώρα αυτός να πάει να με ζητήξει. Χαρά εγώ, δεν φαντάζεστε. Γυρνάω στο σπίτι και τι μαθαίνω. Ότι ο πατέρας μου έχει κανονίσει άλλο προξενιό. Και τότε είναι που έκανα την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας. Έφαγα μισό γουρουνόπουλο. Περίμενα να σκάσω, μα δεν έσκασα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αντιπαρέρχομαι. Την ώρα εκεί που είμαι λοιπόν στο κρεβάτι του πόνου, παρέα με ένα περιέ, με λεμόνι, έρχεται ο Μανολιός στο σπίτι και μου λέει τι πράγμα. Ότι ο πατέρας μου αυτόν ήθελε για γαμπρό. Το διανοείστε. Εγώ χαρά. Δεν φαντάζεστε. Θυμάστε όμως τι σας είχα πει για τον πατέρα μου, ε? Ότι ζήταγε πρίκα. Αντί για να δώσει. Του τα πήρε όλα. Δεν του άφησε ούτε βρατσί. Μόνο κάτι σλόγγι, τρία στο χιλιάρικο. Από τη λαϊκή, μην νομίζετε. Πώς θα παντρευτώ εγώ μετά, ε? Και το πιάνω το Μανολιό από το Γερχά και του λέω, χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτώ με Μανολιό μου. Πώς θα βάλουμε στεφάνι στον Αγιάννη, στον Αγιάννη. Εγώ στεναχώρια, στεναχώρια. Τέσσερα Ζάναξ πήρε εκείνο το βράδυ. Τίποτα δεν μου κάνανε. Τα νεύρα μου τσατάλια. Και τότε η μανούλα μου, α, μανούλα, έρχεται και μου λέει ότι είχε κρατήσει ένα χωράφι κρυφά και μου το έδωσε και παντρευτήκαμε. Ναι. Ωραίος γάμος. Κάποια στιγμή γυρίζει ο Μανολιός και μου λέει ότι πάει για τσιγάρα. Την πρώτη εβδομάδα που έλειπε, δεν ανησύχησα. Λέω, εντάξει μωρέ, θα μπλεξε. Τη δεύτερη εβδομάδα που έλειπε, δεν ανησύχησα. Λέω, δεν βαριέσαι, θα βρει και καμιά παρέα. Την τρίτη εβδομάδα που έλειπε, θυμήθηκα ότι δεν καπνίζει. Κι όσο να πεις, ανησύχησα. Από τότε, τι στον Ερυθρό Σταυρό, τι στην Νικολούλη, τίποτα. Και αυτή η αναθεματισμένη πήγε τελείως στην εκπομπή. Δεν φαντάζεστε, ήμουν όξω από το στούντιο του Αλφα και τσουρωμαδιόμουνα. Πώς με βλέπετε έτσι, χωρίς την Πέρολα.
Γι' αυτό που λέτε σήμερα, εκεί που ήμουν στο χωριό, μαθαίνω ότι εδώ έχει κριτικούς. Και εξαμολύθηκα να βρω άντρα. Το ομολογώ. Δεν είναι ντροπή. Είμαι σε ηλικία. 19,5. Πολλά μπορώ να ανεχτώ. Αλλά και σχόλια από αυτούς πίσω, για αυτό το θέμα, όχι. Ηλία, τι είπες? Όπως λοιπόν και να έχει, εγώ νομίζω ότι άντρα βρήκα. Ναι, και δεν είναι ο Ηλίας, σας πρόλαβα. Έχω δει ένα παλικάρι το οποίο όλο με κοιτάζει απόψε. Συνεχώς. Και τώρα ξέρετε τι έχει γίνει, ε. Δεν ξέρουν σε ποιον το πάω. Δεν τους το έχω πει, τους το κρατάκα κρυφό. Αναχαθώ. Εσένα θέλω. Τώρα. Θες να σου πω και το γιατί. Γιατί το παίζεις καλά. Εσύ είσαι πολύ καλή. Εγώ το ξέρω. Δεν μας λες και κάτι καινούριο. Θα με παντρευτείς? Πότε? Αύριο. Προλαβαίνεις αύριο? Και μην τα. Έχω να πάω να κάνω νύχια το πρωί. Και μετά μια αποτρίχωση στην πλάτη. Και μετά κομμωτήριο. Κομμωτήριο δεν έχω ανάγκη, με κουρούπα. Το μαντίλι δεν είναι παραδοσιακό. Επίτηδες το βάζω. Αλλά έχω κρυφές χάρες. Θα με τσιπείς μετά. Έλα, σταμάτα κι εσύ. Εγώ που λέτε τώρα είμαι σετ. Το χαμπρό τον βρήκα. Αγόρι μου στο γίδι μου. Εσύ σταμάτα. Σταμάτα. Αφήσεις τον Ηλία και μετά θα έρθει σε μένα. Ακούς τι σου λέω? Μη μου μιλάς έτσι. Γιάντα. Αναστατώνουμε. Έχεις και το προβόλι στο κούτελο. Ναι, ναι, ναι. Έχω μεγάλες χάρες. Κι όσο να πεις, χάνω το φως μου. Όχι γιατί στραβώνομαι, απ' την ομορφάντα σου. Εσύ. Εσύ πολύ όμορφη. Να σου δείξω και λίγο γαμπίτσα. Έχει κόσμο, δεν κάνει. Μετά, μετά τα δυο μας. Οφ. Καλά πάμε. Ακούω. Πότε θα έρθεις να με ζητήξεις? Αύριο. Αύριο. Τι μέρα είναι αύριο? Τετάρτη. Έχει λαϊκή το πρωί, δεν μπορώ. Πέμπτη. Αυτή λοιπόν ήταν που λέτε η πικρή μου ιστορία με το happy end. Τι είπες? Δεν είναι τυχερούλη? Σαν για μένα καμιά, το ξαναλέω. Πιάσε το τρικαλινό, πιάσε το τρικαλινό. Ποιο τρικαλινό, καλέ? Τι να το κάνω? Είναι ενόστιλο. Δεν έχω πρόβλημα. 10 φετούλες του τόστ θέλω και 10 πάρισα. Ευχαριστώ. Λεπτές φετούλες όμως, για να προσέχουμε για τη σιλουέτα μας. Γιατί τέτοιο κορμί δεν το κάνεις εύκολα. Να ξέρεις. Εμένα θα ακούς που σου το λέω. Εγώ έχω κάνει και μοντέλο. Στα body line. Έκανα το πριν. Όχι, τσίτα. Αυτή που λέτε ήταν η ιστορία μου. Ελπίζω να έρθετε όλοι στο γάμο μου. Θα σας περιμένω εναγωνίως. Μια φορά από το Σύλλογο Κριτών Νέας Μύρνης. Εδώ. Και από μένα, όποιος ξέρει κριτικά να ανέβει τώρα στη σκηνή. Τώρα όμως. Δώσ' το, ρε. Δώσ' το. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.
Σας ευχαριστούμε όλους σας απόψε που ήρθατε και μας θυμήσατε. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Καραγάνη. Να σας θυμίσουμε για 12 Οκτωβρίου και 19. Οκτωβρίου και 19 ότι έχουμε την καταστατική μας συνέλευση, την πρώτη και τη δεύτερη, και στις 18... Πότε είναι το 18 Οκτωβρίου. 18 Οκτωβρίου στην Εστία Νέα Σμύρνης θα πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση με το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος και το Δήμο Νέα Σμύρνης για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είσαστε προσκεκλημένοι όλοι να μας θυμίσετε πάλι με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την ορχήστρα μας, τον Αντώνιο, τον Κεχαγιατάκη, τον Μανώλη, τον Φετοκάκη και τον Αδωμάτιο, τον Λαδουκάκη, του οποίου επειδή είχε μια αδιαθεσία αισθάνθηκε να του ευχηθούμε περαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.